Με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου σας και την αγάπη όλων σας, είμαστε και πάλι κοντά και είπαμε έτσι να πούμε κάτι για την οικογένεια. Είναι και επίκαιρο, πάντα είναι επίκαιρο βασικά, αλλά και λόγω των καταστάσεων έτσι που ζούμε τώρα είναι ακόμη πιο επίκαιρο. Αλλά είπα να βάλουμε έναν τίτλο. Ποια οικογένεια? Γιατί έχουμε ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα καμιά φορά και εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Ξυπνάμε απότομα. Όπως όταν κανείς βλέπει έναν εφιάλτη μέσα στον ύπνο του, έτσι, και τρομάζει και πετάγεται από τον ύπνο, έτσι ξυπνάμε απότομα. Και ξέρετε, όσο πιο βαθύς είναι ο ύπνος, τόσο πιο απότομο είναι το ξύπνημα. Λοιπόν, όλα αυτά που γίνονται σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας ολόκληρης διεργασίας δεκαετιών, πολλών δεκαετιών, κατά τις οποίες οι περισσότεροι κοιμόμασταν και πέρναγαν πράγματα κάτω από τη μύτη μας. Κάποιοι λίγοι, παλαβοί, εντός εισαγωγικών, προφήτες θα τους πει κάποιος, και όχι προφήτες με την έννοια της προόρασης μόνο, αλλά και με την έννοια της εξαγγελίας του θελήματος του Θεού σε κάθε εποχή. Αυτό κάνανε οι προφήτες, δεν κάνανε μόνο προοράσεις, θα γίνει εκείνο, θα γίνει τάλλο. Βγαίναν και λέγανε ο Θεός αυτό θέλει ή ο Θεός αυτό δεν το θέλει. Κάποιοι βγαίναν και μας λέγανε πράγματα, αλλά εμείς δεν παίρναμε χαμπάρι. Έτσι λοιπόν, αν θυμηθούν οι παλαιότεροι και αν ρωτήσουμε οι νεότεροι τους παλιότερους, λίγο ψάξουμε έτσι τα γραπτά, θα δούμε έναν φιλόθεο Ζερβάκο, Άγιος είναι και αυτός, και ας μην έχει Άγιο καταταχθεί ακόμη, να οργώνει την Ελλάδα τη δεκαετία του 50 και του 60 και να κάνει κηρύγματα και να καλεί σε μετάνοια και να λέει ότι έχουμε ξεφύγει όλοι και να καλεί τον κλήρο σε μετάνοια, τον λαό σε μετάνοια, να κάθεται και να προτρέπει τους ανθρώπους να μην ζουνε κατά τρόπο εκοσμικευμένο, αλλά να ζουν κοντά στα μυστήρια της Εκκλησίας, με εξομολόγηση, με Θεία Κοινωνία, με μετάνοια, με προσευχή, και βέβαια να ελέγχει και τους άρχοντες και να λέει ότι έχετε πουληθεί στη μασονία. Τα έλεγε έξω από τα δόντια. Και κοιτάξτε να μετανοήσετε γιατί θα έρθει η οργή. Και λέγαν όλοι ακραίος ο φιλόθεος ο Ζερβάκος. Από κοντά και ένα πνευματικό παιδί του ακόμη πιο παλαβός καταχωρήθηκε στη συνειδήση των πολλών, Αυγουστίνος Καντιώτης. Τηλεόραση. Χωρί ξένοι. Τότε ήταν rock and roll, ήταν twist, ήταν όλα αυτά. Τα είχε υπελεκίσει δεόντως. Καλλιστεία. Κρέας, έλεγε οι γυναίκες, τις βγάζουμε λέει και τις δείχνουμε στην πασαρέλα, λες και είναι έτοιμα σφαχτά για σφάξιμο. Τότε το λέγαν παλαβό. Τι έχουν τα καλλιστεία, σου λέει, να βγει μια όμορφη κοπέλα, έτσι. Όλα παρουσιάζονται όμορφα στην αρχή. Μόνο που σταδιακά, όντως, μπήκαμε στη φάση της κρεατοπαραγωγής και κρεατοδιαφήμισης. Τώρα μπήκαν και οι άντρες στην κρεατοδιαφήμιση. Έχετε δει πως στέκονται τα αγόρια μας σήμερα, μοντελάκια όλα. Αν πάτε στα καταστήματα καλλιντικών, έχει και πτέρυγες για άντρες πλέον. Αν πάτε στα γυμναστήρια, θα δείτε μια ειδωλολατρία εν εξελίξη. Να στέκεται ο καθένας και να βλέπει τρικέφαλους, δικέφαλους, six pack, όλα αυτά, ναι, είναι για γέλια και για κλάματα. Και να λέει, να εξαρτάται η ψυχολογική του διάθεση από αυτό. Δηλαδή αν τυχόν και λίγο ξεφύγει και μπαγιατέψουν οι πρωτεΐνες που θα πάρει και τα φάρμακα και αφήσει λίγο τη γυμναστική και αρχίσει και σακουλιάζει ο ίδιος άνθρωπος, θα χάσει κάθε εκτίμηση που έχει για τον εαυτό του. Τα βάλαν όλα αυτά σιγά σιγά. Και ξέρω ότι όταν πάει κανείς πολύ στον καθρέφτη και κοιτάζει τον εαυτό του, λένε και οι ψυχολόγοι ακόμη και λένε και οι πατέρες, οδηγείται στον αυτοθαυμασμό.
Και από αυτό τον αυτοθαυμασμό, από τον αρκισισμό, θυμηθείτε τον άρκισο της αρχαιότητος, γεννιέται και η επιθυμία προς το όμοιο. Αυτά που ζούμε σήμερα. Έχουν φτάσει πολλές φορές στα γυμναστήρια να γίνονται προθάλαμοι αυτών των καταστάσεων. Και ο αθλητισμός που λέγαμε να βάλουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό να μην μπλέξουνε, να είναι χειρότερος. Θυμηθείτε τα Me Too που βγήκανε πριν λίγο καιρό με τα κοριτσάκια από το στίβο που είχαν τόσα προβλήματα μέσα στο χώρο αυτό. Φώναζαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και άλλοι πολλοί στην εποχή τους, λέγαν για το αυτόματο διαζύγιο, χωρίζουν για πλάκα οι άνθρωποι, λέγαν για τη μοιχεία, την αποποινικοποίηση δεκαετία του 80 αυτά, για τον πολιτικό γάμο που επευλήθηκε αυτός και διαφημίστηκε δεόντως. Δεν θα ξεχάσω, τέλη δεκαετίας του 70 πήγα στο δημοτικό σχολείο και με το που πιάσαμε 82-83, χρυσή εποχή τότε της έτσι πράσινης λέλαπας, ήρθε ο διδάσκαλός μας, τυχαία ήταν κριτικός και έτσι καταπράσινος ο καημένος, δεν έχω τίποτα με τα κόμματα, απλά για χάρη της αληθείας, και μας κάλεσε όλη την τάξη στον πολιτικό γάμο που διάλεξε να κάνει. Εχμή του δόρατος αυτά. Να κάνουμε κάτι να διαφέρουμε. Δεν θα κάνουμε τώρα γάμους με παπάδες, τέτοια πράγματα, όπως και τώρα κάποιοι σπέβδουν να κάνουν ονοματοδοσίες, να μην κάνουν βάπτιση στα παιδάκια τους. Αποφυγή τεκνογωνίας, φωνάζανε οι πνευματικοί παλιά, σε σημείο που τους λέγανε οπισθοδρομικούς, μην αποφεύγετε να κάνετε παιδιά. Εμείς όχι μόνο αποφεύγαμε να κάνουμε παιδιά, αλλά και εκτρώσεις, τη μία μετά την άλλη. Και κάνε με όλα αυτά σιγά σιγά, πάντα χρυσωμένα, με ένα ωραίο περιτύλιγμα, χάσαμε αυτό που λέγεται οικογένεια. Μπήκε και η έντονη δραστηριοποίηση της γυναίκας στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθε, επάγγελμα, γιατί πρέπει να είναι και χειραφετημένη, αλλά και γιατί υπάρχουν και ανάγκες. Αλλά κοντά στις ανάγκες είναι και η χειραφέτηση. Βγήκε από το σπίτι η γυναίκα. Ποιος θα μεγαλώσει τα παιδιά? Αν υπάρχουν γιαγιάδες, πάλι καλά. Αν δεν υπάρχουν, έχουμε οικιακές βοηθούς. Και αν είναι και ξένες, ακόμη καλύτερα. Βάφτιζα μια φορά ένα παιδάκι, όταν ήμουν στον Άγιο Δημήτριο, εκεί έχει πολλά μυστήρια. Και δεν ηρεμούσε το καημένο το παιδί στα χέρια της μαμάς με τίποτε. Δεν ηρεμούσε στα χέρια της γιαγιάς. Το έπαιρνε ο μπαμπάς, τίποτε. Κάποια στιγμή ακούω «Σούζι, καμ». Και η Σούζι ήταν μια Φιλιππινέζα η καημένη, που αυτή μεγάλωνε το παιδί. Καθόταν έξω αυτή, γιατί δεν ήταν και χριστιανή, ας πούμε, μπορεί να ήταν καθολική, δεν ξέρω τι ήταν. Ήρθε η γυναίκα ταπεινά, πήρε το παιδί στα χέρια, καλμάρισε το παιδί. Λέω, πού φτάσαμε? Έτσι λοιπόν αφήσαμε τα παιδιά μας, αφήσαμε την οικογένεια, μπήκαμε σε έναν δρόμο αυτοθαυμασμού και αυτοναρκισισμού ο καθένας, άντρες γυναίκες, διασπάστηκε η ενότητα, δεν τρώμε γύρω από το κοινό τραπέζι, ούτε συναζόμαστε στην κοινή τράπεζα της Εκκλησίας για να τραφούμε από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σταδιακά συκοφαντήθηκε πάρα πολύ ο κλήρος και μέσα από τον κλήρο, ξέρετε τι γίνεται, χτυπιέται η Εκκλησία. Το να πούμε ότι ο Παπαγιώργης είναι αμαρτωλός, σιγά, ένας αμαρτωλός ακόμη. Ή θα μετανιώσει ή θα τον φάει κόλαση. Αλλά είναι Παπά Γιώργης, δεν είναι ο Γιώργης. Οπότε οι παπάδες πίσω από τον κάθε Γιώργη που τον χτυπάνε, καταλάβατε. Και έτσι λοιπόν χρόνια η τηλεόραση χτύπαγε, ανελέητα. Μόλις έβρισκε και κανένα σκάνδαλο, είτε υπαρκτό είτε και λίγο φτιαχτό, βούκινο. Με αποτέλεσμα να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας και στην Εκκλησία, να αποσαρθρωθεί και η οικογένεια, και σήμερα ξυπνήσαμε με τον εφιάλτη ότι θα κάνουν οικογένεια και ομοφιλόφιλοι. Έτσι. Είναι μια εξέλιξη σίγουρα όχι ωραία, αλλά είναι φυσική εξέλιξη της ροής των πραγμάτων. Αφήσαμε και γίνανε όλα αυτά τα πράγματα. Και πάνω απ' όλα τα αφήσαμε με την έλλειψη της μετάνοιάς μας, αλλά και με την εύκολη προσαρμογή μας στο οτιδήποτε.
η εύκολη προσαρμογή στο οτιδήποτε, αυτός ο χαμελεοντισμός των ανθρώπων μας και της Εκκλησίας είναι αυτή που μας έχει κάψει. Για πότε χάθηκε το κέντημα και το βελονάκι από τα χέρια των γιαγιάδων και μπήκε το τηλεκοντρόλ στα χέρια τους. Για πότε σταμάτησε η επικοινωνία στη γειτονιά και στη ρούγα και στα χωριά ακόμη, δεν μιλώ για τις πόλεις. Έστω και αν είχε και λίγο κοινωνική κριτική, κουτσομπολιό που λέγανε. Αλλά ήταν ψυχοθεραπεία αυτό το πράγμα. Και απομονώθηκαν οι άνθρωποι με το μεγάλο δάσκαλο που είναι η τηλεόραση και μετά πήγαμε στις οθόνες των κινητών και των τάμπλετ και των λάπτοπ και των κομπιούτερ. Μας παιδαγώγησαν κανονικότατα προς την κατεύθυνση που θέλουνε. Και τώρα, ακόμη και εμείς που φωνάζουμε για αυτό που γίνεται και πρέπει να φωνάξουμε, έχουμε συνηθίσει εμπολή σε αυτά τα πράγματα να τα βλέπουμε στην καθημερινότητα. Τώρα μπορεί να δεις δύο παλικάρια να περπατάνε χεράκι-χεράκι και να φιλιούνται στον δρόμο και να μην σου κάνει και εντύπωση. Παλιά, αν μη τι άλλο, θα είχαμε πάθει έτσι κάτι θα λέγαμε κάτι έγινε. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι περίεργο. Τώρα δεν είναι περίεργο. Έχουν αναλάβει και τη νέα γενιά τα κανάλια του διαδικτύου, τα τηλεοπτικά, με τις ταινίες, με τις σειρές, εκείνο το Netflix, καλά να είναι οι άνθρωποι, βγάζουν πολλά λεφτουδάκια και οι σειρές η μία μετά την άλλη. Και μας σερβίρουν μια πραγματικότητα που ακόμη δεν έχει έρθει, αλλά που έρχεται αλματοδός, γιατί αυτοί που βλέπουν αυτή την πραγματικότητα είναι τα 13χρονα, τα 12χρονα, εν αγνία ίσως των γονιών, τα 15χρονα και οι παραπάνω, και αυτά τα πράγματα που σερβίρουνε είναι ακόμη χειρότερα από αυτά που τώρα θέλουν να νομοθετήσουν. Το ζήτημα είναι εμείς τι μπορούμε να κάνουμε σε όλη αυτή την κατρακύλα. Να μιλήσουμε, να φωνάξουμε, να πάμε και στα συλλαλητήρια. Εγώ είμαι της γνώμης, το λέω προσωπικά και όποιος θέλει ό,τι θέλει κάνει, να αντιδράσουμε με χίλιους τρόπους. Με χίλιους τρόπους. Μην λέει κανείς ότι δεν χρειάζεται να φωνάξουμε, θα κάνουμε μόνο προσευχή, δεν είμαστε μονοφυσίτες. Θυμηθείτε τον Άγιο Παΐσιο, όταν βγήκε ο τελευταίος πειρασμός του Καζαντζάκη σε ταινία από το Σκορτσέζε, ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους γραφικούς, με τους παλιομερολογίτες, με τους φονταμενταλιστές και τους φανατικούς της εποχής εκείνης, που είχαν και κάτι ξύλινους σταυρούς και κάποιος τον είχε κατεβάσει σε μια οθόνη ενός κινηματογράφου το σταυρό και την έσκησε και ήταν εκεί και διαμαρτυρήθηκε. Δεν είχε προσευχή ο Άγιος Παΐσιος. Δεν είχαν προσευχή οι στουδίτες πατέρες στην Κωνσταντινούπολη όταν για θέματα σοβαρά είχαν κατέβει στο πεζοδρόμιο. Σαφώς και είχαν προσευχή. Αλλά ήξεραν ότι χρειάζεται και η ομολογία. Και αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι μία ακόμη εξέλιξη μέσα στις πολλές εξελίξεις. Είναι μια θεσμοθέτηση της αμαρτωλότητάς μας που σημαίνει ότι πλέον φεύγουμε από την αμαρτία και μπαίνουμε στο χώρο της ανομίας και της ασέβειας, γιατί ουσιαστικά εισάγουμε έτερο σέβας. Αυτό λέγεται ασέβεια. Βάζουμε δηλαδή έναν άλλο νόμο. Διαφορετικό από τον νόμο του Θεού, ακόμη και οι νόμοι του κράτους, αυτό να το ξέρετε για να μην λένε ότι είναι δουλειά της πολιτείας, έχουνε ως πηγή τους κάποιους υπέρτερους νόμους ηθικούς. Κατά κύριο λόγο τα μαθαίνουν αυτά στη νομική. Όσοι είναι της νομικής ξέρουν φιλοσοφία δικαίου. Υπάρχει το υπέρτερο δίκαιο, ο θείος νόμος. Ανάλογα με τη θρησκεία που υπάρχει σε κάθε κράτος. Να σας πω, ας πούμε, ότι για παράδειγμα, στη Γαλλία ένας παντρεύτηκε μουσουλμάνος, ένα κοριτσάκι 8 χρονών και βέβαια οι Γάλλοι από δίπλα του κάναν καταγγελία ότι είναι βιαστής, γιατί το κορίτσι είναι ανήλικο. Πήγαν στα δικαστήρια. Ξέρετε τι είπαν τα δικαστήρια? Επειδή είναι μουσουλμάνος και υπόκειται στη Σαρία, στο μουσουλμανικό νόμο, αυτός ο νόμος, ο θείος που ακολουθεί βάσει της θρησκευτικής του ελευθερίας, υπέρκειται του κοσμικού νόμου και δεν καταδικάστηκε για παιδεραστία και βιασμό αυτός που είχε την ανήλικη γυναίκα
το ανήλικο κοριτσάκι για γυναίκα. Μη μας σαπουνάνε λοιπόν παραμύθια ότι και καλά είναι δουλειά του κράτους. Πίσω από τον νόμο του κράτους υπάρχουν αρχές ανώτερες, τις οποίες όλοι τις έχουν ξεχάσει ένεκα συμφερόντων και τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν για μας αυτό που έρχεται είναι αυτό το πράγμα, να μην μείνει τίποτε ανώτερο ούτε στους νόμους του κράτους. Τίποτε. Να γίνουν όλα όχι γήινα, αλλά ή δυνατόν υπόγεια. Να είναι χαμερπή όλα. Για να μην μπορεί ο άνθρωπος ποτέ, μα ποτέ, να ελεγχθεί έστω και εσωτερικά. Δεν σας κάνει εντύπωση πόσο ανάγκη έχουν οι αδελφοί μας που είναι ομοφιλόφιλοι να ακούσουν τη λέξη γάμος. Ίσα ίσα τη λέξη θα ακούσουν. Την ίδια δουλειά που θέλουν τώρα να κάνουν την έκανα με το σύμφωνο συμβίωσης. Θα κάναν δύο τροποποιήσεις άμα χρειαζόταν κάτι νομικό να ρυθμίσουν και θα το κάνανε. Δεν φτάνει. Πρέπει να ακουστεί η λέξη γάμος. Πρέπει να κάνουν και παιδιά. Μα ρε παιδιά, δεν μπορείτε να κάνετε παιδιά. Δεν σας δίνει ο Θεός παιδιά. Δεν σας έφτιαξε έτσι. Εδώ δεν δίνει σε κανονικά ζευγάρια. Γιατί δεν είναι του καθενός να έχει παιδί. Ο Θεός κρίνει ποιος θα έχει. Όλοι κάνουν έρωτα, δεν κάνουν όλοι παιδιά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όχι και γάμο και παιδιά. Γιατί? Για να μην υπάρχει εσωτερικός έλεγχος. Ο καθένας που θα ακούσει ότι παντρεύτηκα για τον εαυτό του, ο ομοφιλόφιλος, ότι έκανα και παιδιά, θεωρεί ότι ολοκληρώθηκε. Ίσως ελπίζει ότι και η καημένη μάνα του και ο πατέρας του που το πήραν πολύ βαριά την προτίμησή του αυτή θα μαλακώσουν και θα το αποδεχθούν κοινωνικά και θα γίνει. Γιατί έχουμε μάθει οι άνθρωποι να κρυβόμαστε πίσω από ταμπέλες. Και το γάμο αυτή τη στιγμή το θέλουν ως ταμπέλα. Δεν τους ενδιαφέρει θρησκευτικός γάμος, σιγά. Να ακουστεί η λέξη. Τα παιδιά, τι μας νοιάζει από πού προήλθαν? Αν θα είναι από παρένθετη μητρότητα, αν θα τα υιοθετήσουν, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς. Αν πάει και κάνει ο ένας από αυτούς έρωτα με μια γυναίκα και βγάλει ένα παιδί, ή η μία από αυτούς με έναν άντρα, από αυτές με έναν άντρα. Ή σαν να υπάρχουν, σαν παραγέμισμα της πληγωμένης συνειδήσεώς μας που δεν θέλουμε να την ακούσουμε, αλλά και για να οδηγηθούμε σε μετάνοια, αλλά θέλουμε να την κοιμήσουμε. Ο νόμος αυτός λοιπόν αυτό κάνει. Κοιμίζει καταρχήν τη συνειδήση των ιδίων, των εμπλεκομένων σε αυτό το ζήτημα. Κοιμίζει τις συνειδήσεις μιας κοινωνίας σιγά σιγά, που θα μεγαλώνουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας σε μια κοινωνία που θα χρησιμοποιεί την ίδια λέξη, γάμος, μαμάς μπαμπά, μαμά μπαμπάς. Λοιπόν, είδατε, αλλάζουμε και τις καταλήξεις λίγο χάρη της πραγματικότητας. Μπαμπάδες, μαμάδες. Και πίσω από αυτή την κατάσταση θα αλωθούν εσωτερικά, θα πορωθεί η συνείδησή μας, δεν θα μας ενοχλεί τίποτα από αυτά. Οπότε δεν θα έχουμε κίνηση προς αλλαγή, προς μετάνοια. Ούτε αυτοί οι άνθρωποι. Ο στόχος είναι πάνω απ' όλα οι ομοφιλόφιλοι αυτή τη στιγμή. Να τους οδηγήσουμε σε πλήρια μετανοησία. Και αν υπήρχε και μια περίπτωση κάποια στιγμή κάτι να ξυπνήσει μέσα τους, να τους διαλύσουν τους ανθρώπους αυτούς, γιατί εμείς έχουμε αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους. Θέλουμε πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Να τους διαλύσουνε, να μην μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Έτσι λοιπόν, κάντε ό,τι θέλετε και εσείς και παντρεμένοι θα είστε και παιδιά θα έχετε και τι άλλο θέλετε, θα σας δώσουμε και επίδομα. Λοιπόν, οικογενειακό, θα δοθούν και τέτοια και άλλα πράγματα και κίνητρα. Ο στόχος είναι να μην σηκώνει κεφάλι ο άνθρωπος. Τώρα μετά τα παιδάκια μας θα μεγαλώνουν μέσα σε μια κοινωνία που θα έχει όλα αυτά τα πράγματα ανακατεμένα. Όλα αυτά τα πράγματα μπερδεμένα. Και τι θα γίνει, θα μπερδευτούν και αυτά. Κάποτε τα παιδιά λέγανε μου το είπε ο μπαμπάς μου, μου το είπε η μαμά μου. Σε άλλη φάση της ζωής τους λένε το είπε ο δάσκαλος, η δασκάλα. Τώρα δάσκαλος δεν θα μπορεί να πει παιδάκι μου είσαι αγοράκι, ούτε είσαι κοριτσάκι. Γιατί θα είναι σεξιστής, θα είναι ρατσιστής και ομοφοβικός. Και όταν θα ρωτήσει το παιδάκι γιατί η Μαρούλα έχει δυο μαμάδες ή δυο μπαμπάδες,
δεν θα μπορεί να πει κάτι ο δάσκαλος. Άρα πάει και ο δάσκαλος. Ποιος θα διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά? Το ίντερνετ. Θα λέει το είπε το ίντερνετ. Έχω και τα παιδάκια δίπλα τα μπερδεμένα που θα είναι από μικρή ηλικία μπερδεμένα. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν βιντεάκια, ίσως τα έχετε δει. Έχετε ακούσει αυτές τις drag queen που λένε? Υπάρχουν και drag kids τώρα. Παιδιά, 7χρονα, 8χρονα, βαμμένα, με νύχια, με αυτά, που κάνουν show. Λες και κάνουν, συγγνώμη, striptease. Και χορεύουν και λυκνίζονται σε αυτούς τους ρυθμούς. Και τα έχουν ονομάσει έτσι, drag kids. Και Θεός φυλάξει τι άλλο θα δούμε. Και αυτό το πράγμα έρχεται με καλπασμό, ως μια λέλαπα. Και εμείς πρέπει να σηκώσουμε τη φωνή μας, να ζητήσουμε πολύ έλεος από το Θεό, πολύ έλεος από το Θεό και μετάνοια για χάρη τους να κάνουμε, όχι μόνο για τα δικά μας, και για τα δικά τους, να έχουμε πολύ προσοχή, να μην παρασυρθούμε. Μα θα μου πείτε, θα παρασυρθούμε? Βεβαίως και μπορεί να παρασυρθούμε. Όλοι μπορεί να παρασυρθούμε. Γιατί ξέρετε, η μία αμαρτία στην πνευματικότητα της Εκκλησίας μας οδηγεί στην άλλη. Είναι νόμος αυτό, το λένε οι πατέρες. Θα αρχίσει να κατακρίνεις, Φερρυππίν, έντονα, με εμπάθεια τους ομοφιλόφιλους, θα παραχωρήσει ο Θεός να πειραστείς προς αυτή την κατεύθυνση. Θα αρχίσεις να έχεις φιλοδοξίες, ξέρω εγώ, εκείνο, τ' άλλο, αυτά. Κάτι θα σε βρει και σένα. Έτσι λοιπόν χρειάζεται συνολικός πνευματικός αγώνας ενάντια σε κάθε πάθος, σε κάθε αμαρτία από όλους μας, για να κάνει ο Θεός έλεος. Γιατί ένας από μας να μετανοεί πραγματικά και να φωτίζεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Δρούμε τελείως ανθρωποκεντρικά. Ένας από μας να αγιάσει, χιλιάδες γύρω ειρηνεύουν. Χιλιάδες ωφελούνται. Δείτε τους σύγχρονους Αγίους, πόσους ανθρώπους έχουν ωφελήσει. Και τους εν ζωή Αγίους ανθρώπους που έχουμε. Πόσους ανθρώπους ωφελούν με την προσευχή τους πρώτα απ' όλα, αλλά και με τις παρεμβάσεις τους. Τι κάνετε εσείς εδώ πέρα? Κάποιοι γεροντάδες δώσανε μια όθηση να μαζεύεστε και να λέτε πνευματικά πράγματα και να στηρίζεστε το ένας από τον άλλον. Αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Έτσι λοιπόν χρέος μας να μιλήσουμε, να μετανοήσουμε εμείς για μας αλλά και για όλους, να προσέχουμε και πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το δύσκολο, η καυτή πατάτα που λένε εδώ πέρα. Επειδή είστε και πολλοί νέοι και νέες εδώ πέρα. Να μην πάθετε αυτό που λέγεται η τοπάθεια. Να μην καμφθεί το φρόνημα των ανθρώπων της Εκκλησίας και που είναι τώρα το παν απόλετο. Τι θα κάνουμε, πού να κάνεις οικογένεια, πού να κάνεις παιδιά να τα γλιτώσεις από αυτά τα πράγματα που έρχονται? Δεν βλέπετε τι γίνεται? Απ' την άλλη, πού να πας και στο μοναστήρι να κάνεις μετάνοια, να κάνεις άσκηση? Δύσκολη καιρή για ήρωες. Πού να κάνεις κοινωνική εργασία μέσα από τις ενορίες, μέσα από τις κοινότητες εκκλησιαστικές στον κόσμο? Άσε τα πράγματα να πάνε όπως πάνε. Και τι γίνεται? Θα το πω λαϊκά. Μπακουροποίηση της κοινωνίας μας. Ξέρετε τι σημαίνει μπακούρι? Θα το πω για τους μεγαλύτερους. Πώς λέγαμε γεροντοπαλίκαρα παλιά και γεροντοκόρες? Λοιπόν, είναι τα μπακούρια, αυτοί που είναι μόνοι τους. Και είναι η ασθένεια της εποχής. Και αυτή η ασθένεια της εποχής έχει βασική ρίζα την ιτοπάθεια, η οποία επενδύεται με πολλές προφάσεις εν αμαρτίες. Τι θέλει ο Θεός? Να παντρευτώ, να καλογερέψω, να χειροτονηθώ, να μου δείξει ο Θεός? Σιγά βρε γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας εσύ, που θες να σου δείξει ο Θεός. Πάρε μια απόφαση, όπως πήραν και οι γονείς σου, όπως πήρε και ο πνευματικός σου και οι γεροντάδες που τόσο τους αγαπάμε αλλά δεν τους μιμούμαστε, και κάμε το σταυρό και πέσε στα κύματα και αγωνίσου. Αγωνίσου όμως κατά Θεόν.
Και ο Θεός ευλογεί τις αποφάσεις που στις μέρες μας είναι όντως ηρωικές, αλλά χρειάζονται. Και τότε να δείτε για πότε οι οικογένειες που θα φτιαχούν θα είναι εργαστήρια αγιότητος. Γιατί η Εκκλησία την οικογένεια δεν την βλέπει απλά ως ένα θεσμό. Τη βλέπει ως προπαρασκευαστικό στάδιο για την αγιότητα και τον παράδεισο. Οι δύο που ενώνονται, ενώνονται με το Χριστό να τους αρμόζει. Και είναι τρεις. Χριστός, άνδρας και γυναίκα. Και γίνονται μία ενότητα. Και αυτό είναι αγιασμός μέσα από το γάμο. Δεν συγκολάται ο άντρας και η γυναίκα ποτέ αν δεν μπει ο Χριστός στη μέση. Είμαστε δύο ξένοι και μέχρι να γνωριστούν μπορεί και να έχουμε φύγει από αυτή τη ζωή. Πολλές φορές ακούς ζευγάρια 20, 25, 30 χρόνια και γυρνάει και βλέπει τον άλλον και λέει «Α, έτσι ήσουνα και δεν σε πήρα χαμπάρι». Καινούργια πράγματα. Παίρνει σύνταξη ο άντρας ή η γυναίκα και μπαίνουν στο σπίτι μετά από χρόνια που εργάζονται και ανακαλύπτουν ένας τον άλλον και δεν είναι πάντα ευχάριστη η έκπληξη. Αν δεν υπάρχει ο Χριστός να τους ενώσει, να τους σκεπάσει, να τους βελτιώνει καθημερινά με τη μετάνοια, δεν υπάρχει προοπτική αγιότητος. Με τον Χριστό ενώνεται το ζευγάρι και με τον Χριστό μεγαλώνουν και τα παιδιά. Πολλοί νομίζουμε ότι πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας χρήματα, να δώσουμε σπουδές, διδακτορικά, μεταπτυχιακά, μεταδιδακτορικά, στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, να τα κάνουμε γιατρούς, ψυχιάτρους. Γεια σου κύριε Γιώργη Σύρπη. Καλώς όρισες. Λοιπόν, και να τα κάνουμε ανθρώπους, λέμε, στην κοινωνία, να βγουν έτσι. Αν δεν είναι έτσι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που κάνουμε είναι αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά να κοινωνάνε, να ζητάνε συγγνώμη, να κάνουν λάθη και να ξέρουν να ζητάνε συγγνώμη. Να μετανοούν, να πάνε στο πετραχύλι και να χτυπιώνται με τον εαυτό τους και να λέει «Γιατί το έκανα ρε παιδάκι μου». Αλλά έχει ο Θεός. Και να ζουν αυτή την γόνιμη διαδικασία της μετάνοιας. Αυτές οι οικογένειες, αυτά τα παιδιά είναι προθάλαμοι του Παραδείσου. Από τέτοιες οικογένειες βγήκαν οι τρεις ιεράρχες. Βγήκε ο Μέγας Πότιος που αύριο γιορτάζει. Έχετε υπόψη ο Σέργιος, ο πατέρας του, ξάδερφος του Αγίου Ταρασίου Κωνσταντινούπολεως και διαδιωγμένος μαζί με τη γυναίκα του την Ειρήνη, οι γονείς του Αγίου Φωτίου και με τα τρία παιδιά τους, λόγω του ότι ήτανε οπαδοί των ιερών εικόνων. Σύρθηκε, λέει, με σκηνή στο λαιμό ο πατέρας του μέσα στους δρόμους της Κωνσταντινούπολεως και είχε και κοσμικό αξίωμα ο Σέργιος, ο οποίος ονομάστηκε ομολογητής και έχει αγιοκαταταχθεί παρακαλώ, και τον κορόιδευαν και μετά τους εξόρισαν έξω από την Κωνσταντινούπολη σε τόπο απαράκλητο και τα παιδικά βιώματα του Αγίου Φωτίου ήταν αυτά. Να βλέπει τους γονείς να διώκονται χάρη της πίστης και της αλήθειας. Έτσι βγαίνει ο Μέγας Φώτιος. Έτσι λοιπόν η δουλειά η δικιά μας σήμερα κυρίως είναι να πεισμώσουμε και να πάρουμε αποφάσεις και αντί να βλέπουμε όλα αυτά και να λέμε «Παναγία μου, σε τι κόσμο βρέθηκα», να βλέπουμε αυτό τον κόσμο ως τη χρυσή ευκαιρία για να κερδίσουμε και εμείς τον Παράδεισο. Κάποτε ο ληστής Βαλών λέει «Ως κλίδα το μνήστητή μου, εσύλησε τον Παράδεισο». Δεν θέλετε μετάφραση, το καταλάβατε. Τώρα εμείς ξέρετε τι θα βάλουμε ως κλειδί. Αυτές τις ευλογημένες αποφάσεις. Αυτή την τρέλα του να πάμε κόντρα στο ρεύμα. Να μην μας συμπαρασύρει ο ποταμός και μας εκβράσει ως έτσι άψυχα όντα σε μια μεγάλη θάλασσα, σε μια νεκρά θάλασσα μάλλον, γιατί προς τα εκεί πάει η κατάσταση και να πνιγούμε μέσα σε αυτή την έκρωση. Να μπορέσουμε να πάρουμε αποφάσεις, να σταθούμε κόντρα. Όχι κόντρα στους ανθρώπους, κόντρα στα σχέδια του διαβόλου. Μας θέλει άβολους, μας θέλει μοιραίους, μας θέλει αδρανείς και χωρίς προοπτική αγιότητας, χωρίς όραμα, χωρίς όνειρο. Και εγώ που σας μιλάω και όλοι μας και εσείς μοιραζόμαστε την ίδια αμαρτωλότητα. Όλοι τα έχουμε όλα. Εγώ αν θέλετε μπορεί να με δείτε και φωνιά μεθαύριο και κλέφτη και ψεύτη και μοιχό
και εκείνο εδώ και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και δεν το λέω εγώ γιατί είμαι ταπεινός. Το λέγανε όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Εγώ θα αποτελέσω εξαίρεση. Το ζούσαν, το νιώθανε. Το ζήτημα είναι ότι αν δούμε τον εαυτό μας, απελπιζόμαστε πραγματικά. Αλλά ευτυχώς εκτός από τον εαυτό μας, που δεν μας αφήνει να ξεφύγουμε από αυτόν ο διάβολος, υπάρχει ο Χριστός, που είναι το τέλειο πρότυπο για τον άνθρωπο. Εμείς δεν έχουμε άνθρωπο κεντρισμό. Να βάζουμε έναν άνθρωπο στο κέντρο και να λέμε όλα να εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο. Όχι. Ο άνθρωπος έχει δαιμονιστεί από την πτώση από τον παράδεισο και δόθε. Τη μία ρέπει στην αγιότητα και την άλλη ρέπει στην αμαρτωλότητα. Δεν είμαστε σταθεροί. Εμείς βάζουμε στο κέντρο τον θεάνθρωπο και δένουμε ένα σκηνί από την ύπαρξή μας με κέντρο, με άξονα το Χριστό και γυρνάμε γύρω-γύρω από το Χριστό. Άλλοτε πιο μακριά, άλλοτε πιο κοντά, αλλά γύρω από το Χριστό. Αυτή την τριχιά, αυτό το σκηνί να μην το κόψουμε ποτέ. Να μην απομονωθούμε ποτέ. Να μην γίνουμε άχρηστοι με γιώτα, χωρίς Χριστό. Αλλά να είμαστε εγχριστωμένοι, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς. Εν Χριστώ να ζούμε. Αυτό είναι η μεγάλη αντίσταση. Και έτσι θα σταθεί και η οικογένεια και δεν υπάρχουν συνταγές και μαγικές λύσεις. Με κόπο, με βάσανα, με πόνους και υδρότες και προσευχές, αλλά όλα αυτά θα καρπίζουν γιατί θα υπάρχει ο Χριστός. Ο οποιοσδήποτε αγώνας χωρίς τη χάρη του Χριστού μας είναι ατελέσφορος, αδιέξοδος. Επειδή όμως έχουμε τον Χριστό, είμαστε ικανοί να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων. Για ελάτε την εποχή των Αποστόλων. Ελάτε την εποχή των Αποστόλων. Τι έχει η ανθρωπότητα εκείνη την εποχή? Pax Romana. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μια πλήρη επικράτηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και μάλιστα στην παρακμή της. Ό,τι χειρότερο. Και τότε ο Νέρονας έκανε γάμους ομοφιλοφίλων. Ο ίδιος είχε παντρευτεί, σκότωσε τον πρώτον, τον ευνούχησε κιόλας, μετά πήρε δεύτερον, του καλάρισε ο άλλος. Ένα μπέρδεμα. Η σαρκικότητα, η πανσεξουαλικότητα, στην ημερησία διάταξη. Οι Άγιοι μας οι μάρτυρες των πρώτων αιώνων, αυτά είχαν ως κοσμικά έτσι, δολώματα μπροστά τους. Από αυτά φύγανε και πήγαν στο Χριστό. Μην νομίζετε ότι τώρα τα αντιμετωπίζουμε αυτά. Και τι άλλο είχανε οι Απόστολοι? Ήταν υπόδουλοι γιατί ήταν Εβραίοι, ήταν Ιουδαίοι και είχαν το Ρωμαίο από πάνω το κεφάλι τους. Δεν είχανε μέσα διάδοσης του Λόγου του Θεού, του Ευαγγελίου. Έπρεπε να πάνε παντού και να γυρίσουν όλη την τότε γνωστή οικουμένη έτσι γύρω από τη σφαίρα της τη λεκάνη της Μεσογείου να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και μπήκαν σε κόπους και ταλαιπωρίες. Και πώς ήταν, 12, να βάλουμε και τους 70, 82, να βάλουμε και τίποτα άλλο που μας ξέφυγανε, καμιά κατοσταριά άνθρωποι. Και ζήμωσαν όλο τον κόσμο με το Ευαγγέλιο. Ό,τι καλό υπάρχει στον παγκόσμιο πολιτισμό είναι από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι από την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων. Και εμείς εδώ μέσα μπορεί να είμαστε, δεν ξέρω πόσοι χωράνε εδώ μέσα τώρα, είναι 200, 300, περίπου. Είμαστε περισσότεροι εδώ μέσα. Αλλά χρειάζεται προσθήκη πνεύματος, Αγίου Πνεύματος για να γίνουμε αυτά πραγματικότητα. Οπότε να στρώσουμε γόνατα και να λέμε ότι θα νικήσουμε. Δεν θα νικήσουμε τους άλλους, θα νικήσουμε τον εαυτό μας τον κακό που έχει μάθει να εφησυχάζει και να τα παρατάει όλα και θα νικήσουμε και τον διάβολο ο οποίος φαντάζει παντοδύναμος ενώ είναι ο πλέον αδύναμος. Γιατί είναι ο πλέον αδύναμος ο διάβολος? Γιατί έχει ήδη χάσει. Έχει ήδη χάσει. Εμείς δεν περιμένουμε το τέλος της ιστορίας για να δούμε ποια είναι η κατάληξη. Εμείς ξέρουμε ποια είναι η κατάληξη. Ξέρουμε ποιος είναι ο νικητής και το μόνο που μένει είναι να πάμε από τη μεριά του. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Για φανταστείτε τώρα να γίνονται εκλογές, να ξέρετε ότι θα κερδίσει αυτό το κόμμα με συντριπτική πλειοψηφία 99% και να λέτε όχι εγώ θα υποστηρίξω το άλλο ας πούμε και να ξέρετε ότι αυτό το κόμμα που θα κερδίσει θα φέρει και την απόλυτη ευτυχία ας πούμε στον τόπο. Δεν θα είναι μεγάλη ανοησία κάποιος να κάνει αυτό το πράγμα? Έτσι την πατάμε κι εμείς.
Μέγας ανόητος ο διάβολος, με ένα ευλόγησο, με ένα συγχώρησον θα είχε γλιτώσει και αυτός από τα δεινά της κολάσσος που τραβάει, και μέγας κομπλεξικός πραγματικά, που από το κόμπλεξ του μην τυχόν και κερδίσουν άλλοι τον παράδεισο, κοιτάζει να τους πλανέψει προς τη μεριά της κόλασης. Και μας το παίζει πανίσχυρος. Ναι, σε μένα μπροστά μπορεί να φαίνεται πανίσχυρος, αλλά όταν εγώ είμαι τον Χριστό δεν είναι πανίσχυρος. Όταν βγαίνει ο Σταυρός του Χριστού και τον ευλέπει, δεν μπορεί να σταθεί. Το βλέπετε, όσοι έχουν βρεθεί σε καταστάσεις που έχουν γίνει εξορκισμοί με δαιμονοκατηλημένους ανθρώπους, δαιμονισμένους αυτά, βλέπετε πως η δύναμη του πονηρού εξαφανίζεται. Τι λέμε στο τροπάριο εκεί το δοξαστικό του Αγίου Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπου επισκιάσει η χάρη σου δι' Αρχάγγελε, εκείθεν του διαβόλου διώκεται η δύναμη. Μόλις ακούν το όνομα της Παναγίας φεύγουν τα δαιμόνια. Καλά δεν μιλάμε για την παρουσία του Χριστού μας. Οπότε γιατί να δηλιάζουμε, γιατί να είμαστε κατηφείς και να λέμε ότι α, τι πάθαμε με τον τάδε που μας κυβερνάει ή τον άλλο που μας κυβέρνησε ή με αυτόν που θα μας κυβερνήσει. Όλοι αυτοί οι άκηδες, επειδή είναι μικροί, γι' αυτό λέγονται άκηδες, θα πάνε στην άκρη του κόσμου, στην άκρη της ιστορίας, είναι με τη μεριά του χαμένου, είναι από τώρα χαμένοι. Εκείνο που μένει σε εμάς είναι να μην μοιάσουμε στην ανοησία τους και να πάμε από τη μεριά του νικητή. Έτσι λοιπόν, πάρτε θάρρος. Όσοι δεν έχετε κάνει κάτι οικογένειες, και αν δεν κάνετε οικογένειες, κάντε κάτι. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Γιατί και η οικογένεια θέλει δυο βέβαια, έτσι δεν μπορείτε να πάρετε με το ζόρι κάποια και να κάνετε οικογένεια. Αλλά βάλτε μπροστά. Και μην το κλώθετε στο μυαλό πολύ το πράγμα. Η πολλή σκέψη κάνει μεγάλο κακό. Η πολλή προσευχή φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Και να μάθετε να κάνετε το σταυρό σας και να βουτάτε. Και να βουτάτε. Αυτό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων όσων πρόκοψαν. Έτσι. Εύχομαι λοιπόν καλή μετάνοια σε όλους και καλό αγιασμό. Για να έχουμε και καλές οικογένειες και καλά μοναστήρια και έτσι πολλούς προθαλάμους του Παραδείσου. Και να χαιρόμαστε.